κορίτσια και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα βιντεάκι haul, είναι οι τελευταίες αγορές που έχω κάνει σε σχέση με τα καλλιτικά και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί είναι αρκετά. Επίσης μην ξεχάσετε να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί σας έχω και ένα giveaway. Πρώτα απ' όλα έχω να σας πω πως πέρασα μια βόλτα από τα Hondo Center και η εταιρεία Maybelline είχε μείον 40% σε όλα τις τα προϊόντα. Οπότε βρήκα την ευκαιρία να προμηθευθώ το foundation, το Fit Me, που έχει γίνει αρκετός δώρος. Είναι παλιό foundation, δεν είναι καινούριο προϊόν. Εγώ επέλεξα την απόχρωση 125. Θα σας κάνω και swatch. Η κάλυψη του δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά πιστεύω με 2 στρώσεις θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Και είναι ακριβώς το χρώμα του δέρματός μου. Επίσης βρήκα την ευκαιρία με το μείον 40% να πάρω και το cover stick από τη Maybelline. Είναι αυτό εδώ. Όπου ουσιαστικά είναι ένα concealer σε αυτήν εδώ τη μορφή. Στριφογυρνάμε τη συσκευασία και βγαίνει το προϊόν έτσι προς τα πάνω. Είναι πολύ ανοιχτή σαν απόχρωση. Θα σας κάνω και swatch. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Το πήρα έτσι πιο πολύ για να δώσω φως εδώ κάτω από τα μάτια και πιστεύω τώρα που έρχεται καλοκαίρι θα είναι ιδανικό για αυτή τη δουλειά. Αυτό το πήρα στην τιμή των 2,5 ευρώ με το μείον 40%. Παρ' όλα αυτά όλες τις τιμές και τα προϊόντα θα σας τα έχω από κάτω στο description box, οπότε να το ανοίξετε για να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει. Επίσης κάτι ακόμα που πήρα από τη Maybelline είναι από τη σειρά Color Drama. Αυτό εδώ το μολυβάκι χιλιών. Είναι ένα τέλειο χρώμα τώρα για άνοιξη και καλοκαίρι, ένα τέλειο χρώμα πραγματικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το συγκεκριμένο μολυβάκι μου στήχησε γύρω στα 3,5 με 4 ευρώ, πιστεύω είναι πολύ καλή τιμή. Και μετά πέρασα μία βόλτα από την Eredue και πήρα την DD Cream. Είναι ένα σχετικά καινούριο προϊόν, το αγόρασα στην απόχρωση light, η συσκευασία ανοίγει έτσι. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι βγαίνει έτσι το προϊόν και δεν ξέρω κατά πόσο θα με βολέψει, γιατί μέσα η συσκευασία θα γίνεται χάλια. Σαν σύσταση μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν θα ήθελα να εκφέρω ακόμα άποψη για να τη δοκιμάσω πρώτα την DD Cream και να σας κάνω ένα ολοκληρωμένο βιντεάκι. Στοιχίζει στα 18 ευρώ, είναι τσιμπημένη η τιμή της, αλλά εάν κάνει όντως δουλειά, πιστεύω πως θα αξίζει. Μετά παρήγγειλα από το asos.com μία πούδρα, γιατί η άλλη που είχα από τη Rimmel μου τελείωσε. Είναι η κλασική Stay Matte της Rimmel και την αγόρασα στην απόχρωση 008 Cashmere. Είναι πάρα πολύ ωραία και ανάλαφρη σαν πούδρα. Και γενικότερα, αν δεν έχετε δοκιμάσει πούδρα από τη Rimmel, εγώ σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Τη συγκεκριμένη την βρήκα σε μια προσφορά που έβγαλε το asos.com και την πήρα στα 3,5 ευρώ, όπου από άποψη τιμής και ποιότητας για μένα είναι η καλύτερη πούδρα που υπάρχει. Επίσης από το asos.com πήρα και μια μικρή παλετίτσα από την εταιρεία The Balm. Είναι η Smoke Balm. Και την πήρα έτσι περισσότερο για ταξίδια, γιατί έχει εδώ μέσα το καθρεφτάκι εδώ πάνω και έχει τρεις σκιές, όπου είναι οι τρεις βασικές σκιές πραγματικά. Και επειδή δεν μπορώ να πω ότι βάφουμε έτσι και πάρα πολύ έντονα στα μάτια, αυτές οι δύο με βολεύουν πάρα πολύ, ειδικά για ταξίδια, και αυτή η μαύρη σκιά μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και για σμοκιά ή για βράδυ, αλλά και για να κάνω τη γραμμή του eyeliner έτσι, και να φαίνεται έτσι απαλό το αποτέλεσμα. Και τέλος να σας δείξω κάποια πραγματάκια που πήρα από το τελευταίο ταξίδι που είχα κάνει στην Ισπανία. Πήρα από τη Rimmel το Stay Matte Foundation, που έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό το foundation για όσους έχουν έτσι μεικτή επιδερμίδα. Εγώ πήρα την απόχρωση 200 Soft Beige.
Θα σας πω και για αυτό το προϊόν την άποψή μου σε κάποιο επόμενο βιντεάκι, αφού θα το έχω χρησιμοποιήσει. Επίσης, από τη Rimmel στην Ισπανία, πήρα το Stay Matte Primer, γιατί σας έχω πει ότι λατρεύω το primer και πιστεύω ότι δεν γίνεται να υπάρχει γυναίκα που βάφεται και να μην χρησιμοποιεί primer πριν από το foundation της. Η σύσταση αυτού του primer είναι κάπως έτσι. Είναι αρκετά πηχτή σαν σύσταση, αλλά τουλάχιστον στο χέρι μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, η υφή. Ελπίζω να κάτσει ωραία και στο πρόσωπό μου. Πάλι και για αυτό το προϊόν θα σας έχω από κάτω όλες τις τιμές. Και επίσης πήρα από την εταιρεία Maybelline αυτό εδώ το concealer, για το οποίο είχε γίνει μεγάλος ντόρος στο εξωτερικό. Δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα και δεν ξέρω και για ποιον λόγο. Επειδή είναι έτσι εδώ το βουρτσάκι, είναι πάρα πολύ βολική η τοποθέτησή του. Θέλω πολύ να το δοκιμάσω και να δω πώς θα είναι το αποτέλεσμά του. Το συγκεκριμένο concealer το αγόρασα στα 10 ευρώ. Είναι αρκετά χρήματα για ένα concealer. Εγώ συνήθως εκεί 6-7 ευρώ δίνω για concealer. Αλλά εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και επίσης στην Ισπανία βρήκα κατάστημα Kiko και αποφάσισα να πάρω 2 πραγματάκια από αυτή την εταιρεία. Και τα 2 έχουν να κάνουν με προϊόντα για τα μάτια. Πήρα αυτό εδώ το stick που είναι σκιά ουσιαστικά. Γυρνάει έτσι εδώ η συσκευασία. Η σκιά είναι αυτή εδώ. Είναι έτσι πολύ απαλή υφή για κάτι καθημερινό, αν θέλω να πάω κάπου μέσα στη μέρα και δεν θέλω να βάλω πολλές σκιές, απλά έτσι να δώσω λίγο χρώμα στο καπάκι του ματιού μου. Και επίσης από την εταιρεία Kiko πήρα και αυτήν εδώ την υγρή σκιά. Είναι σαν τη μορφή των Color Tattoo από τη Maybelline. Να σας κάνω και swatch. Κατευθείαν γράφει και αυτό έχει πάρα πολύ ωραία υφή, πιστεύω ότι θα το βολευτώ. Ήδη έχω αρχίσει λίγο και το χρησιμοποιώ. Πάλι και αυτή η γρισκιά για κάθε μέρα ιδανική πιστεύω. Αυτά ήταν τα πραγματάκια που ήθελα να σας δείξω. Αυτές είναι οι τελευταίες μου αγορές. Πείτε μου αν έχετε πάρει κι εσείς κάποια από αυτά και ποια είναι η άποψή σας, ώστε να κάνουμε έτσι και διάλογο κάτω στα σχόλια. Και ας περάσουμε στο giveaway. Έχω να σας ανακοινώσω πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχουν συμπληρωθεί πάνω από 5.000 subscribers στο κανάλι μου, 5.000 συνδρομήτριες. Δεν το πίστευα ποτέ πως το κανάλι μου θα φτάσει σε αυτό το σημείο, όπως επίσης και στους υπόλοιπους λογαριασμούς που έχω στα social media, όπως είναι το Facebook και το Instagram, έχουμε μαζευτεί αρκετές και έτσι ανταλλάσσουμε απόψεις και συμβουλεύετε κι εσείς για πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει αυτό που κάνω, γιατί και εμένα μου αρέσει και σας φαίνεται δημιουργικό και όμορφο. Το ταξίδι που είχα κάνει στην Ισπανία, αν θυμάστε, έχω κάνει και ένα vlog, θα σας έχω και εκείνο το link από κάτω αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Πήρα 2 πραγματάκια από Victoria's Secret και περίμενα πώς και πώς να συμπληρωθούν οι 5.000 subscribers και να κάνω αυτό το giveaway για να σας πω ένα πραγματικά τεράστιο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά. Λοιπόν, σε αυτό το giveaway τι θα σας δώσω. Η τσαντούλα που θα κερδίσει η νικήτρια είναι αυτή εδώ από τα Victoria's Secret. Όπως γνωρίζετε, τα λατρεύω τα Victoria's Secret και με την πρώτη ευκαιρία που βρίσκω όταν πάω κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό προμηθεύομαι πάντοτε κάποια πραγματάκια. Η νικήτρια θα κερδίσει 2 πραγματάκια, μία body lotion, είναι αυτή εδώ. Αυτό το λιλά είναι το αγαπημένο μου χρώμα, θέλω να ξέρετε, και θέλω να ξέρει και η κοπέλα που θα το κερδίσει ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Η μυρωδιά είναι πάρα πολύ ωραία, το αγόρασα και για μένα, θέλω να σας πω. Είναι στα 500 ml, είναι αρκετά μεγάλη συσκευασία και θα σας κρατήσει και πιστεύω ότι θα βολέψει πάρα πολύ. Η νικήτρια θα κερδίσει και αυτό το νεσεσεράκι, το οποίο πιστεύω είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί η νικήτρια να το χρησιμοποιήσει και σαν νεσεσέρ, μπορεί να το έχει και στην παραλία μαζί της τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι.
Μέσα είναι κάπως έτσι, έχει εδώ τα προστατευτικά. Και δεν θα το πειράξω άλλο για να μην το χαλάσω και να τα δώσω έτσι άθικτα στην νικήτρια. Η νικήτρια θα παραλάβει αυτήν εδώ τη τσαντούλα με τα δωράκια που βρίσκονται μέσα. Και στους όρους του διαγωνισμού θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ απλή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε συνδρομήτριες εδώ στο κανάλι μου. Οπότε πατήστε από κάτω εγγραφή, subscribe. Επίσης να μου αφήσετε ένα comment ώστε να μου λέτε πως θέλετε να το κερδίσετε για να σας συμπεριλάβω στην κλήρωση και να πατήσετε και ένα like σε αυτό το βίντεο. Επίσης προαιρετικά για περισσότερες συμμετοχές, όσες έχουν Instagram και Facebook θα με βρουν με το όνομα Flashing Diaries και στη σελίδα μου στο Facebook και στη λογαριασμό μου στο Instagram και εκεί θα έχω αναρτημένη μια φωτογραφία με τα συγκεκριμένα δωράκια και το giveaway, οπότε έχω εκεί τα βήματα του διαγωνισμού. Δείτε πως οτιδήποτε έχω πει σε αυτό το βίντεο θα βρίσκεται από κάτω στο description box. Εκεί θα σας λέω και πότε λύγει ο διαγωνισμός και η νικήτρια θα ανακοινωθεί κάτω από το βιντεάκι αυτό. Σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φτάσαμε πραγματικά τις 5.000 συνδρομήτριες. Συνεχίστε να με υποστηρίζετε και να σας αρέσουν τα βίντεό μου όπως γίνεται και τώρα. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.